Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Η μέρα είναι ιερή, καθώς γιορτάζεται ο μυστικός δείπνος του Χριστού με τους 12 Αποστόλους. Κατά το Ευαγγέλιο του Μανθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και τους κοινώνησε το σώμα και το αίμα του, δηλαδή κρασί και ψωμί, λέγοντάς τους: «Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα και τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εγχυνόμενων». Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αφιερώσει τη σημερινή ημέρα σε 4 βασικά γεγονότα. Στο μυστικό δείπνο, στον Ιερό Νηπτήρα, δηλαδή το πλήσιμο των ποδιών των 12 Αποστόλων. Στην προσευχή, δηλαδή την προσευχή του Χριστού προς το Θεό λίγο πριν τη σύλληψή του. Και στην προδοσία του Ιούδα που είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του Χριστού. «Και τον φέρουν στον τόπο Γολγοθά, που μεταφραζόμενο σημαίνει τόπος κρανίου, και του έδιναν να πιει κρασί ανάμεικτο με σμύρνα, ως αναισθητικό. Αλλά αυτός δεν το δέχτηκε. Και αφού τον σταύρωσαν, μοίρασαν μεταξύ τους τα ενδύματά του, ρίχνοντας κλήρο για αυτά, για το ποιος και τι θα πάρει. Ήταν δε ώρα 9 το πρωί όταν τον σταύρωσαν. Και ως αιτία της καταδίκης του ήταν γραμμένη επιγραφή «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και μαζί του σταυρώνουν δύο ληστάς, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά του. Και εκπληρώθηκε το γραφικό χωρίο που λέγει «Και μεταξύ των ανώμων υπολογίστηκε». Σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο εν είδαση την γη. Εξαγκανθών περιτίθεται ότον αγγέλων βάση. Ψευδή πορφύραν περιβάνεται ο περιβάλλον τον κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Άδαμ. Hello.
προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Από ώρα δε 12 το μεσημέρι έως ώρα 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω δε στις 3 το απόγευμα ο Ιησούς φώναξε με φωνή μεγάλη και είπε «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ο δε Ιησούς, αφού πάλι φώναξε με φωνή μεγάλη, παρέδωσε το πνεύμα. Τα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης είναι πολλά και διαφορετικά ανάλογα σε ποιο μέρος της Ελλάδας αναφερόμαστε. Το βασικό όμως έθιμο είναι το βάψιμο των Πασχαλινών Αυγών. Σύμφωνα με την παράδοση, η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στη Ρώμη και διαμαρτυρήθηκε στον Αύγουστο για το έγκλημα του Πιλάτου, αναφερόντας παράλληλα τα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού. Επειδή όμως ο Αύγουστος δυσπιστούσε, εκείνη του είπε για να πιστέψει στην Ανάσταση ότι θα κοκκίνιζε μόνο του το αυγό που κρατούσε στα χέρια της, όπως και έγινε. Για άλλους το βάψιμο των αυγών γίνεται σε ανάμνηση του χυμένου αίματος του Χριστού. Είναι η σημαντικότερη ημέρα του χρόνου για ορισμένα από τα ήθη και τα έθιμα τα οποία εάν τελειστούν με σεβασμό, με πίστη κλπ. Αποδίδουν πολλά πλεονεκτήματα, θεραπευτικές ιδιότητες ή ακόμη προληπτικά να μην υποστεί ο άνθρωπος, γενικά τα παιδιά, αλλά και τα ζώα και τα φυτά και όλα, διάφορες ασθένειες κλπ. Μάλιστα ξεκινάν πρωί-πρωί τη Μεγάλη Πέμπτη κρυμώντας, ρίχνοντας ρούχα με κόκκινο χρώμα στα ανατολικά παράθυρα του σπιτιού τους, διότι από την Ανατολή ήρθε η σωτηρία και το φως, το πνευματικό φως που έφερε ο Χριστός. Εκεί μερικές το αφήνουν πολύ νωρίς και μόλις βγει ο ήλιος το παίρνουν. Μερικές το αφήνουν ολόκληρη την ημέρα για να αποδίδει δήθεν την δύναμη σε όλα τα πράγματα που γίνονταν εκεί. Αλλά το σημαντικά πράγματα είναι τα εξής που γίνονται το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης. Συνήθως γίνεται η κουλούρα, το ψωμί το οποίο θα φάμε στο τραπέζι το Πασχαλινό. Η κουλούρα αυτή δεν ήταν σαν τις συνηθισμένες κουλούρες του ψωμιού που έφτιαχναν. Έπρεπε να είναι τα πάντα πεντακάθαρα. Έπαιρναν το αλεύρι και προτιμούσαν το αλεύρι το οποίο αγιάστηκε από τον παπά την προηγούμενη ημέρα, την Τετάρτη που επισκέφθηκε το σπίτι. Σε αυτό έβαζαν και πολλά μυρωδικά μέσα, δηλαδή λάδι, αμύγδαλα, γλυκάνισο και προπαντός προσπαθούσαν να βάλουν σε μια κατσαρόλα και λίγα δαφνόφυλλα να βράσουν και να πάρουν το ζωμί από αυτά, διότι είπαμε ότι η δάφνη έχει δύναμη ζωτική για να μεταφερθεί μέσα. Έφτιαχνε το ψωμί αυτό, το οποίο μπορούσε να είναι διαφορετικό από χωριό σε χωριό ή από πόλη σε πόλη ή και ακόμη διαφορετικά στα νησιά, διαφορετικά στα υπόλοιπα μέρη.
μπορείς να έχεις σχήμα στρογγυλό, μπορείς να έχεις τριγωνικό, ανάλογα τι ήθελε η κάθε μια. Φρόντιζαν να στολίσουν το ψωμί αυτό με διάφορα ξηρά φρούτα, κυρίως αμύγδαλα ή και κάτι άλλο. Ναι, έφτιαχναν το ψωμί και στη μέση με ζυμάρι έφτιαχναν ένα σταυρό. Στη μέση του σταυρού έβαζαν ένα αυγό κόκκινο, διότι έπρεπε να προηγηθεί το βάψιμο των αυγών. Ένα κόκκινο αυγό και στα τέσσερα άκρα του σταυρού από ένα άλλο, δηλαδή χρειαζόταν πέντε αυγά, κόκκινα αυγά, και αυτό θα ήταν το ψωμί το οποίο θα χρησιμοποιούσαν στο τραπέζι το Πασχαλινό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εδώ ήταν κάτι το διαφορετικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άλλο ζήμωμα ήταν, έφτιαχναν και μικρά κουλουράκια, τα οποία τους έδιναν και διάφορα ονόματα. Κουτσούνες βλέπω εδώ, κουζουνάκια, κοφίνια, λαζαρίνες και διαφορετικά. Τι τα ήθελαν αυτά τα μικρά ψωμάκια με τα διάφορα σχήματα και τις διάφορες ονομασίες. Την άλλη μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, περνούσαν τα παιδιά και έλεγαν τα πάθη, το τραγούδι για τα πάθη του Χριστού. Ήθελαν να τα φιλέψουν από αυτά τα ψωμάκια. Γι' αυτό έφτιαχναν αρκετά και από την ίδια ζύμη που έφτιαχναν και την κουλούρα. Ένα άλλο προϊόν της ζύμης ήταν ο άρτος ο λεγόμενος ή λειτουργιά όπως τη λέμε εμείς σήμερα. Αυτή όμως δεν γινόταν παράλληλα με το ψωμί αυτό. Κυρίως γινόταν από κορίτσια τα οποία ήταν παρθένες και έπρεπε να έχουν οπωσδήποτε και τους δύο γούνες. Οι παρθένες αυτές ήταν υποχρεωμένες μονοήμερα να κάνουν όλες τις απαιτούμενες εργασίες, πρώτα να μαζέψουν το σιτάρι, δεύτερο να το καθαρίσουν το σιτάρι, τρίτο να το πλύνουν το σιτάρι, μετά να το ηλιάσουν, μετά να το φτιάξουν αλεύρι και τις άλλες ενέργειες που χρειαζόταν για να γίνει ο άρτος ο λεγόμενος. Ο άρτος αυτός είχε μεγάλη σημασία και με τις ενέργειες αυτές αποκτούσε θεραπευτικές ιδιότητες. Όταν τον έψιναν και τελείωνε η ψήση, φρόντιζαν το βράδυ να τον πάνε στα 12 Ευαγγέλια, στην ανάγνωση των 12 Ευαγγελίων, για να αγιαστεί. Τον έπαιρναν κατόπιν στο σπίτι, τον έβαζαν μέσα σε μια σακουλίτσα πολύ καθαρή με ξηραμένα άνθη και το έβαζαν πίσω από την εικόνα στο εικονοστάσι. Εκεί διατηρούνταν ολόκληρη τη χρονιά και όταν παρουσιαζόταν κάτι αναγκαίο, κάτι το οποίο ήθελε την βοήθεια, την ενέργεια που είχε αποκτήσει ο άρτος αυτός, το έβαζαν, το τοποθετούσαν κλπ. Έκοβε τον περιττό. Επίσης και άλλες, ένα σωρό άλλες ιδιότητες είχε για τους ανθρώπους. Ακόμη λένε ότι έκοβε και τη λύσα του λυσσασμένου σκυλιού, ένα μικρό κομμάτι από τον άρτο αυτόν. Γενικά διαπιστώνεται ότι στην πρακτική μας ζωή της εποχής εκείνης, δεν ξέρω αν γίνεται και σήμερα, είχε πολλά χρήσιμα αποτελέσματα για τους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις ενέργειες. Το σημαντικότερο γεγονός της ημέρας της Μεγάλης Πέμπτης είναι το βάψιμο των αυγών. Έπρεπε, εδώ υπάρχει μια ιεροτελεστία θα έλεγα, και όσοι ακολουθούν όσα προβλέπει
έχουν και πάρα πολλά καλά αποτελέσματα. Πρώτα-πρώτα δεν έβαζαν στην τοίχη όσα αυγά είχαν ή αυτά. Μετρούσαν τα άτομα του σπιτιού ή κάποιους άλλους που περίμεναν να έρθουν και έβαζαν τόσα αυγά όσοι θα ήταν οι άνθρωποι που θα παρευρίσκονται την Ανάσταση στο σπίτι για αυτά τα αυγά που μιλάμε. Συν ένα για την Παναγία. Δηλαδή όσα ήταν τα άτομα, συν ένα το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία. Έπρεπε και αυτά, να δούμε πώς θα πούμε παρακάτω, να μεταφερθούν αφού αφούν, να μεταφερθούν στη λειτουργία των 12 Ευαγγελίων, στη συνέχεια να τοποθετηθούν κάτω από την Αγία Τράπεζα, να παραμείνουν εκεί μέχρι την απόλυση της Αναστάσεως, μέχρι το τέλος της λειτουργίας της Αναστάσεως και μετά να τα πάρουν στο σπίτι. Πρώτο τοποθετούσαν το αυγό της Παναγίας που λέμε. Αυτά, το αυγό αυτό της Παναγίας, πολλοί το κρατούσαν πολλά χρόνια. Ένα χρόνο, τρία χρόνια, επτά χρόνια. Όσοι λένε ότι αν ακολουθούσαν αυτή την ιεροτελεστία του βαψίματος των αυγών, πηγαίνοντας στην Εκκλησία, 12 Ευαγγέλια, Αγία Τράπεζα, Ανάσταση κλπ. Και το προσφέραν στην Παναγία και περνούσαν 1, 3 ή 7 κυρίως χρόνια, είχε αποτελέσματα τα οποία δεν πιστεύουν σήμερα. Εγώ προσπάθησα να δω αν πράγματι συμβαίνει αυτό το πράγμα και διαπίστωσα, υπεύθυνα ομολογώ, δεν είναι ούτε κανένα τρίκ, ούτε αυτό. Ένα από τα αυγά που έβαψε η γυναίκα μου, με τον τρόπο αυτόν της ιεροτελεστίας που είπα, και παρέμεινε 7 χρόνια, όχι ότι του βάλαμε επίτηδες για αυτή τη δουλειά, αλλά έτυχε να μην 7 χρόνια και το βρήκαμε, διότι η γυναίκα μου γράφει επάνω και την ημερομηνία του πρώτου αυγού που βάζει, πότε το βάζει. Πέρυσι έτυχε να πάρουμε το αυγό αυτό στα χέρια και άκουσα μέσα να χτυπάει κάτι, όχι σαν ήχο του κανονικού αυγού. Το ανοίγω και βρήκα αυτό εδώ, το κεχριμπάρι, το οποίο οι παλιοί ονόμαζαν κρατητήρα, δηλαδή αποκτάει πάρα πολλές θετικές και καλές ιδιότητες.